στη δικαιοσύνη φαίνεται να καταλήγουν με απευθεία σύνταξη εξοδίκου όλοι οι οφειλέτες που χρωστούν σε τράπεζες, όπως τονίστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Λάρισα ο πρόεδρος της κίνησης δανειοληπτών Ελλάδας και υποψήφιος δήμαρχος Λάρισας Γιώργος Μπαρτζόκης και η Γενική Συνομοσπονδία Καταναλωτών. Ο δήμαρχος είναι υπεύθυνος και για την περιουσία εκτός της ζωής του πολίτη δημότη. Άρα, οι δανειολήπτες δημότες, εγώ εξαγγέλω το μέτρο ότι θα υπάρχει μια υπηρεσία του Οικονομικού Συμβούλου, το οποίο θα είναι ένα έμιστο πρόσωπο σε συνεργασία με τις καταναλωτικές οργανώσεις, να μπορέσει να δίνει συμβουλές στον κόσμο. Να μην πάμε επί πρόσβατα επί σφαγή, αλλά να βλέπουμε τις συμβάσεις πριν τις υπογράψουμε στην τράπεζα, να βλέπουμε τα λεγόμενα ψηλά γράμματα για τα έξοδα φακέλου, τα οποία όπως ξέρετε κερδίσαμε και συνέχεια με ομαδικές αγωγές γυρίζουμε πίσω. Πέρα από τα πολλά κακά που έφερε η κυβέρνηση αυτή, είτε τα ήθελε είτε δεν τα ήθελε, εγώ δεν θα το κρίνω, να το κρίνετε εσείς οι πολίτες, έφερε ένα καλό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την απάλληψη των υπερφερειωμένων νοικοκυριών. Τα καλά πρέπει να τα αποδίδουμε και να τα λέμε. Και τα κακά βεβαίως να τα κατακρίνουμε. Δεν φταίνε οι πολίτες αν κάποιοι έκλεψαν, έφυγαν. Και βέβαια σήμερα καλούμαστε εμείς να πληρώσουμε τα χρέη άλλων. Σε περιπτώσεις μάλιστα αποδεδειγμένης και πλήρους αδυναμίας καταβολής των οφειλών από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η σύνταξη και αποστολή εξοδίκου έχει βαρύτερη νομική υπόσταση.